Και έχουμε τη χαρά και την τιμή πολύ γρήγορα να στον παρουσιάσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς γραβάτα, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Πρωί, χωρίς γραβάτα. Τώρα στον debate αναγκαστήκατε. Να τη βάλετε. Όχι, βάζω, φοράω γραβάτα. Όχι πάντα, βέβαια, ανάλογα τη, εντάξει, περίπτωση και τη στιγμή. Ναι. Έγινε viral αυτό που είπατε, ότι είμαστε όλοι μαζί, πώς το είπατε, να είμαστε συλλογωμένοι, πώς το είπατε. Είναι βράδυ, είμαστε και όλοι μαζί, είμαστε όλοι μαζεμένοι, να είμαστε και συλλογωμένοι. Αυτό που μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας, να βάζεις μια γραβάτα, να είσαι σουλουπωμένος. Ναι, σουλουπωμένος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είναι η πρώτη σας εμφάνιση μετά το debate σε πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό. Την εντύπωσή σας, γιατί καταλάβαμε ότι εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί θέλατε και άλλα πράγματα να πείτε, να γυρίσετε στον άλλον δίπλα και να του πείτε κάτι, αλλά η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι? Ναι, κοιτάξτε, είναι ασφιχτικά τα όρια έτσι, αυτά που αποφάσισε η Διακομματική Επιτροπή και το άγχος του ρολογιού των λίγων λεπτών, δευτερολέπτων στην ουσία που πρέπει να αναπτύξεις τις θέσεις του κόμματος, να πεις κάποια στοιχεία, ο καθένας να δώσει κάποια επιχειρήματα. Υποτίθεται γίνεται για να ενημερωθεί ο λαός που θα πάει να ψηφίσει και για να αποφασίσει, να κρίνει τέλος πάντων. Αυτό σε αυτά τα ασφικτικά πλαίσια δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και δεν λέω τώρα την πλευρά του άγχους να τα πεις όλα, αλλά ξέρετε, συνήθως και εσείς οι δημοσιογράφοι κάνετε ερωτήματα που έχει άλλα 4-5 υποερωτήματα στο ένα ερώτημα. Εσείς κάνα δύο φορές σας έφυγε ο χρόνος, Ναι, μου φαίνεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι σε όλες. Σε δύο-τρεις και ο Κουβαράς αναγκάστηκε να σας κόψει. Ναι. Είστε ευχαριστημένος εσείς από το αποτέλεσμα του debate? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε κάνει πρόταση στη Διακομματική, αλλά δεν έγινε δεκτή από τα άλλα κόμματα δυστυχώς, να αλλάξει λίγο αυτό το στυλ και του ασφιχτικού χρόνου, αλλά και των παράλληλων μονόλογων. Γιατί είναι διαφορετικό ζωντανά κάπως να γίνεται η συζήτηση. Καλά, δεν λέμε να γίνει χάβρα, εντάξει, αλλά κάπως να μπορεί ο ένας να απαντάει στον άλλον, γιατί και με αυτόν τον τρόπο πάλι κάπως απαντούσαμε. Αλλά πέρναγε μετά μέχρι να έρθει η σειρά σου κανένα τέταρτο που είχε πει και απαντούσε, είχε ξεχάσει ο άλλος τι έπρεπε να. Μέχρι να πεις και να θυμίσεις τι είναι, πέρναγε ο χρόνος και έχανες και την ουσία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα και είχαμε πει να γίνεται πιο ελεύθερα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ήταν, θα μπορούσε δηλαδή, υπάρχει και η ενσυναίσθηση τέλος πάντων, να μην γίνει η χάβρα, να μην μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση, να ρωτήσεις κάτι τον άλλον, να απαντήσεις. Πείτε μας έτσι, στη διάρκεια του debate, πού σας ήρθε αυτό να πείτε σε κάποιο πολιτικό αρχηγό κάτι? Μα εγώ πάντα γενικά αυθόρμητα μιλάω. Δηλαδή αυτό που πιστεύω το λέω. Όχι στο Τσίπρα, ας πούμε, θέλετε να πείτε κάτι στο Μητσοτάκη? Που καλά, ό,τι ήταν να πω του το είπα. Ναι. Δηλαδή ότι ο Τσίπρας ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη στην προεκλογική περίοδο. Μα συνεχώς απευθύνεται στο ΚΚΕ, απευθύνοντας προσκλήσεις για μια κυβέρνηση μούφα, όπως την έχουμε χαρακτηρίσει εμείς δήθεν προοδευτική, και με επιχειρήματα απαντάμε γιατί θα είναι τέτοια, ας πούμε, αυτή η διακυβέρνηση που ευαγγελίζεται ο κύριος Τσίπρας. Και δεν το λέμε μόνο με την εμπειρία των 4,5 χρόνων που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν και είδαμε την κατάληξη, ένα τρίτο χειρότερο μνημόνιο, αλλά και διάφορα αντιλαγκά άλλα μέτρα, αλλά το λέμε και από την πορεία του 4 χρόνια ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στην ουσία υπερψήφισε πάνω από τα μισά νομοσχέδια, αντιλαγικά νομοσχέδια, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη και των εργαζομένων των ίδιων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό έκανε. Άρα υπάρχει δηλαδή κοινή βάση. Για να πούμε, δεν του έχετε εμπιστοσύνη. Γιατί σας το λέω? Γιατί εσύ το ΚΚΕ από την ίδρυσή του πάντα μιλάει για την απλή αναλογική. Ναι. Την έφερε την απλή αναλογική, αλλά το ΚΚΕ δεν δίνει μια ψήφο. Δεν του έχετε εμπιστοσύνη. Μα η απλή αναλογική δεν είναι. Την απλή αναλογική απλά την ψηφίζουμε διότι, και την θέλουμε διότι αναλογικά δεν σου κλέβει κανείς κανέναν ψήφο. Δηλαδή αποτυπώνεται η θέληση του ελληνικού λαού στον κοινοβουλευτικό συσχετισμό. Μπορεί να κυβερνηθεί. Κατά την άποψή μας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και την 22 Μαΐου, αν θέλαν, θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση στη βάση των προγραμμάτων. Γιατί μια κυβέρνηση τη στηρίζεις ή την ανέχεσαι, ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, εάν
έχει στις προγραμματικές της δηλώσεις μια κοινή κατεύθυνση. Και πίσω ότι σε αυτά θα πάω. Αν είναι δηλαδή οι προγραμματικές δηλώσεις από τη μια ώρα να τις καταψηφίσεις, πώς θα τις στηρίξεις, πώς θα την ανέχεις αυτή την κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι να ψηφίσεις έναν εκλογικό νόμο ή να ψηφίσεις ένα επίδομα όταν θα το πάρει από την άλλη τσέπη την άλλη μέρα. Γιατί η διακυβέρνηση της χώρας δεν γίνεται με συμφωνία. Δεν στηρίζεις, δεν ανέχεις σε μια κυβέρνηση για ένα, δύο, τρία ζητηματάκια. Από την γιατί άλλη, υπάρχουν όμως, όλα τα ζητήματα. Πώς θα πει το δικό σας πρόγραμμα στην ατζέντα. Θέλω να πω, ακούω πολύ κόσμο να λέει, γιατί ρε παιδί μου δεν συνεργάζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να μπει και το δικό του πρόγραμμα μέσα στην, μέσα στην ατζέντα. Εφόσον δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν δίνουμε στήριξη ούτε ανοχή σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο πρόσημο και αν έχει, όποια και αν είναι αυτή, όπως και να ονομάζεται στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Όταν ο λαός αποφασίσει και να ενισχύσει το ΚΚΕ, δεν εννοούμε μόνο εκλογικά, ένα ζήτημα είναι αυτό, αλλά να συμπαρασταθεί, να είναι στους δρόμους, να βρίσκεται δίπλα του για να πάμε σε μια άλλη οικονομία, μια άλλη κοινωνία, μια άλλη πορεία ανάπτυξης που βρίσκεται στον αντίποδα από ό,τι πιστεύουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε από αυτό το σύστημα που έχουμε γνωρίσει και που το ξέρει η ανθρωπότητα πλέον 5 αιώνες. Αυτό που λέμε καπιταλιστικό σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εκεί, ναι, πρέπει να υπάρχει τέτοια πορεία όμως. Και εμείς καλούμε το λαό ξεκάθαρα και του λέμε να είναι κριτήριο ψήφου αυτό. Σήμερα, όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις να βρεθούμε στη διακυβέρνηση, θεωρούμε ότι μπορεί να είμαστε και χρειαζόμαστε όχι μόνο μες στη Βουλή και έξω στο λαό για να στηρίζουμε, αυτό να αποκαλύπτουμε, να εμποδίζουμε αντιλαϊκά μέτρα και βεβαίως να υπάρχουν και κατακτήσεις για το λαό μας και μέσα στη Βουλή. Τόσες προτάσεις νόμου έχουμε καταθέσει, φιλολαϊκές, τόσες τροπολογίες. Μπορεί να πει, ας πούμε, ότι ο Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα το οποίο είναι πιο κοντά στις δικές σας θέσεις. Πολλά στελέχη, ας πούμε, προέρχονται και από το ΚΚΕ που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ούτε ψήφο ανοχής δεν τους έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι μια πλευρά για το πώς κρίνουμε, για παράδειγμα, αυτό το κόμμα. Ως θα μπορούσε ότι μια ψήφο ανοχής να αλλά την δώσετε. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από εκείνο το κόμμα που ήταν στις αρχές ή ως αντιπολίτευση πριν από μικρό κόμμα κλπ. Έφτασε να γίνει κυβερνητικό κόμμα. Έχει μεταλλαχθεί πλήρως. Αυτό έγινε και από την πρώτη διακυβέρνησή του. Έχει μεταλλαχθεί πλήρως. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ένα αστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ένα κέντρο αριστερό, το λέει άλλες φορές. Άλλες φορές το λέει δημοκρατικό, άλλες φορές το λέει προοδευτικό. Αλλά συναγελάζεται στην Ευρώπη με τον κύριο Σόλτς, για παράδειγμα, και το κόμμα του, που είναι ο Γερμανός καγκελάριος, και με άλλες τέτοιες δυνάμεις στην Ευρώπη. Εκεί βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι άρα και εμείς πλέον τον αντιμετωπίζουμε ως αστικό κόμμα, όχι ως ένα τυχοδιοκτικό αριστερούτσικο κόμμα που έλεγε κάποτε. Αυτό έχει ξεχαστεί, το έχουν ξεχάσει και ήδη δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεταλλαχθεί και ο κύριος Τσίπρας. Μα ο κάθε άνθρωπος βεβαίως, όταν υλοποιεί μια πολιτική. Δεν ξέρω αν ήταν από την αρχή ίδιος, αυτό με ρωτάτε, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να ήταν έτσι και να έλεγε απλώς χοντρά ψέματα στο λαό. Άρα εσείς βλέπετε μια αλλαγή στον κύριο Τσίπρα. Μια μετάλλαξη, όπως είπατε. Έχει μεταλλαχθεί το κόμμα του, αυτό λέω. Μας έκανε εντύπωση πάντως που στο debate σου πέφσατε να διευκρινίσετε ότι δεν είπαμε ότι είναι όλοι οι ίδιοι, τα προγράμματά τους μοιάζουν. Και να θα άρεσε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί το κάνετε, γιατί το... Όχι, μα δεν είναι πρώτη φορά που το λέω. Έχω δώσει δεκάδες συνεντεύξεις, όχι μόνο σε κανάλια και σε ραδιόφωνα και σε εφημερίδες. Το λέω στις ομιλίες. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι οι ίδιοι. Γιατί δεν υπάρχουν ίδια κόμματα. Άλλωστε και το δικοματικό παιχνίδι, το παιχνίδι σε αυτό το σύστημα, δεν παίζεται με δύο κόμματα φωτοτυπίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουν διαφορές και όχι μόνο από την παράδοση που προέρχονται, από ποιους χώρους προέρχονται, αλλά έχουν και διαφορές και σε κάποιες θέσεις επιμέρους όμως. Στα βασικά προγραμματικά ζητήματα, στα κεντρικά ζητήματα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, τα κεντρικά ζητήματα σήμερα είναι ότι μαζί ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο τις προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης για τα προαπαιτούμενα. Κατανοητό. Εσείς, για παράδειγμα, όταν μια κυβέρνηση όπως του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Τσίπρα αύριο μεθαύριο θα
ψηφίσει 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, αυτό είναι γεγονός. Είναι ένα το κρατούμενο. Όταν η ίδια κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Τσίπρα ψηφίζουν και στηρίζουν τις συμμαχίες οι οποίες εμπλέκουν τη χώρα σε πολεμικές αναμετρήσεις και δημιουργούν προβλήματα στον ελληνικό λαό και με επιπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα, αυτά είναι βεβαίως με την συμφωνία για τις βάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και με τη Γαλλία. Θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς μετά τις εκλογές, άμα έρθει το αίτημα για να γίνει προανακριτική εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, θα τη στηρίξετε? Εμείς ψηφίζουμε γενικά τις εξεταστικές επιτροπές, όμως να σας πω κάτι, έβγαλαν τίποτα. Τόσες προανακριτικές, τόσες εξεταστικές επιτροπές έχουν γίνει στη Βουλή, δεν έβγαλαν τίποτα. Διότι ισχύει αυτό, η δύναμη της πλειοψηφίας. Όποιος έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή ή μέσα στο Κοινοβούλιο, αυτό περνάει και γίνεται το δικό του. Εμείς, όπως ξέρετε, όπως τα θυμόσαστε άλλωστε, είχαμε ζητήσει αλλαγές στο ζήτημα του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Έπρεπε να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργός που τα παραπέμπει όλα σε μια κυβερνητική πλειοψηφία, σε μια εξεταστική επιτροπή που αποφασίζει πάλι η πλειοψηφία, σε μια εξεταστική επιτροπή που στη σύνθεσή της είναι πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να κουκουλώνονται και να μπαίνουν στα σιρτάρια στην ουσία όλες οι υποθέσεις και ο εκάστοτε υπουργός, το κυβερνητικό στέλεχος, να κρίνεται με την ποινική ευθύνη, εάν έχει, σωστά, από το δικαστήριο απευθείας, όπως κάθε πολίτης. Όπως εσείς, όπως ο καθένας. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων υπάρχουν? Ναι, κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να αποδειχτούν. Μπορεί να μην έχουμε στοιχεία να τις πούμε, όμως υπάρχουν. Κυρίως όμως είναι πολιτικές ευθύνες. Γιατί τα πολιτικά πρόσωπα νομοθετούν, δίνουν κατευθύνσεις, έχουν την ευθύνη για το πώς διαχειρίζονται μια κατάσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και ο Πρωθυπουργός. Είναι αδιανόητο να μην ήξερε. Έτσι λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως έλεγε και πριν ο κύριος Τσίπρας για άλλες υποθέσεις. Δεν ήξεραν, δεν άκουσαν κάποιος υπουργός, κάποιος γενικός γραμματέας υπουργείου, κάποιος άλλος κλπ. Για παράδειγμα, για όλες τις υποθέσεις, εγώ πιστεύω. Αποκλείεται να μην ήταν ενημερωμένος. Δηλαδή, άλλο το πώς το χειρίστηκε. Να ήξερε, ας πούμε, αν το χειρίστηκε ή δεν ήθελε, για παράδειγμα, να το διαχειριστεί έτσι ή δεν έδωσε τόση σημασία, δεν ξέρω τι, αμέλησε κλπ. Πέστε ό,τι θέλετε. Δεν τον αθωώνω τώρα, αλλά ο καθένας λέει, σκέφτεται ό,τι θέλει. Η ουσία είναι ότι δεν μπορεί να μην ήξερε. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι καταγγελίες που κάναμε εμείς ως ΚΚΕ για τις υποκλοπές και για την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, της έδρας, στον Περισσό. Ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα παρακολουθούνταν. Δεν παρακολουθούσαν μόνο εμένα, παρακολουθούσαν το πολιτικό γραφείο, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα στελέχη όσα ήταν μέσα στο κτίριο που μιλούσαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου κλπ. Η καταγγελία. Ξεκίνησε διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 2016 έγινε η πρώτη προσπάθεια υποκλοπής και η πρώτη καταγγελία. Άρα, το κόμμα μας με στοιχεία. Ο Μητσοτάκης θα ήξερε για τον Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί και να μην ήξερε. Και σε συνέχεια μετά. Ναι, και ο Τσίπρας θα ήξερε για τα δικά σας. Αποκλείεται να αυτό μην ξέρανε. Βεβαίως ξέρανε. Μα ήταν ενημερωμένοι. Τώρα, ήταν ενημερωμένοι και μάλιστα η διακυβέρνηση τότε και ο πρόεδρος της ΕΕΠ, ο διοικητής της ΕΕΠ, είχε πει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε εμείς, δεν έχουμε ευθύνη εμείς. Αυτό είπε. Ήξεραν όμως ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις. Αλλά το πρόβλημα δεν προχώρησε. Διότι υπήρχαν τηλεφωνικοί αριθμοί και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που έπρεπε να ελεγχθούν. Που γινόταν οι παρακολουθήσεις και δεν ελέγχθησαν ποτέ αυτοί. Πριν πάμε στα βίντεο, θες να δείξουμε? Θέλω να πω ότι επειδή είναι και πρωί, μην βαρύνουμε πολύ την κουβέντα. Γι' αυτό. Πριν πάμε στο βίντεο, θέλω λίγο για την νεολαία. Γιατί έχει σημασία να το πούμε και αυτό. Έγιναν φοιτητικές εκλογές. Εκεί είχατε μια σημαντική νίκη. Δεν ξέρω αν είναι ένα μήνυμα για το κόμμα αυτό. Και μιας και απευθυνόμαστε φέτος στους νέους ψηφοφόρους, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, είναι σπουδαίο μήνυμα κατά την άποψή μας. Εμείς τα λέγαμε στον ελληνικό λαό να το κάνει όπως οι φοιτητές. Πρώτη δύναμη πανσπουδαστική με πάνω από 35% και μάλιστα με μεγαλύτερη συμμετοχή από πέρσι στις εκλογές αυτές στους φοιτητικούς συλλόγους των φοιτητών. Ψηφίσαν πάρα πολύ περισσότεροι, με άνοδο και σε απόλυτο αριθμό ψήφων και σε ποσοστά. Πρώτη δύναμη πανσπουδαστική, δεύτερη ΔΑΠ, παρά τις κάποιες νοθείες που έγιναν από την κυβερνητική παράταξη σε κάποιες σχολές, αλλά και αυτές μέσα να τις μετρήσουμε.
πάλι δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, είναι αυτό. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς πρώτη ήταν, επασχολαστική. Πρώτη είναι, ναι. Τώρα, επειδή είναι και πρωί, θέλουμε και πάμε σιγά σιγά προς, και προς το διάλειμμα. Ήθελα να σας, να σας δείξουμε, γιατί μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι μια ευκαιρία να το δει και ο πολύς ο κόσμος. Έτσι ορισμένα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, γιατί εσείς με το χιούμορ σας και με ένα διαφορετικό στυλ που έχετε εφαρμόσει, αλλιώς θα αντιμετωπίζουν και τα social media, οι νέοι. Σωστά. Είναι μια άλλη πτυχή. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Από πού θα ξεκινήσουμε, παιδιά? Λοιπόν, για πάμε τι κάναν τα παιδιά στην Κρήτη. Ακολουθεί αθλητική διαφήμιση. Μπρε εσύ, σημώς θα σου πω. Ποιος πιστεύεις θα κερδίξει, ο Αλέξ ή ο Κυριάκος? Ο Αλέξ φυσικά. Σήμερα κοιμάς ο Λόρδος. Ο Κυριάκος θα κερδίξει γιατί έχει περισσότερη εμπειρία. Μα είδα βρε λες, και ο Αλέξης έχει την ίδια εμπειρία. Μπρε εσύ Μάικος, λάσεις τελείως. Έχεις τον Κυριάκο, 2 μέτρα παλίκαρος είναι. Έχεις το κομμαδιάς να πάει. Ο Αλέξ όμως είναι πιο νέος. Κοίτα λέτε βρε, στο Μαραθώνιο της Κρήτης είναι όλοι νικητές. Είναι η Μαραθώνιος Κρήτης. Είσαι στην εκκίνηση. Είσαι νικητής. 1 Οκτωβρίου 2023. Τρέξε στη φιλόξενη Κρήτη. Μπρε εσύ, όπου να είναι θα ξεπορήσουνε. Να τι έρχονται. Ε, μωρή Κυριάκο, γλάκα! Έλα, Αλέξη, έλα με φόρα. Είχε φορά πάει. Κυριάκος, Κυριάκος! Εσείς δεν βάζετε μυαλό, αλλά αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Είναι δικές σας ατάκες αυτά. Και στην Κρήτη λοιπόν το μήνυμα πέρασε. Ξέρετε, γίνονται viral οι ατάκες και καταλαβαίνουμε και εμείς άλλες πτυχές του εαυτού σας, όπως καταλάβουμε ότι έχετε φανατικό κοινό στην Ηλία. Πού ήταν οι λαμπάδες? Το Πάσχα μάθαμε ότι γίνατε λαμπάδα. Δεν ξέρω αν πήρατε τη λαμπάδα σας εσείς. Ναι, μου τις στείλανε. Ναι, ναι. Είναι μια κυρία που έκανε αυτά που είπατε στα γαλλικά, τέλος πάντων. Σας έκανε λαμπάδα και πήρε και όλες τις ατάκες που έχετε. Εμείς την φιλοξενήσαμε και έλεγε ότι μόνο τον Κουτσούμπα κάνω εγώ. Την ρωτήσαμε για τον Τζίπρα. Α, όχι, δεν είναι. Είναι πώς το πέγε, γελατζή. Ναι, κάπως έτσι. Γελατζή αριστερά, μόνο Κουτσούμπα. Πήγα, την είδατε εσείς αυτή τη γυναίκα? Όχι, δεν την έχω γνωρίσει. Είναι πολύ φανατικιά Κουτσούμπα. Πολύ, πραγματικά. Και επίσης, τι άλλο έχουμε, παιδιά? Τα γαλλικά τα έχουμε. Αυτό με τα γαλλικά μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση, που πήγατε στους αγώνες των Γάλλων που αλλάζετε το ταξιδιωτικό. Πώς σας ήρθε να μιλήσετε γαλλικά? Δοκίμασα όταν πήγα το πρωί στη συγκέντρωση του Σωματείου των Σιδηροδρομικών στο Μονπαρνάς, σε αυτό το σιδηροδρομικό σταθμό, και ήταν συγκεντρωμένοι εκεί και ξεκίνησα να μιλάω ελληνικά, μετέφραζε κάποιος άλλος και έβλεπε ότι διαφορετικά η επαφή είναι διαφορετική, γιατί ο άλλος απλώς μετέφραζε, ξέρετε, με τον τρόπο αυτό, άλλο να μιλάει. Οπότε, επειδή ξέρω γαλλικά, μίλησα στα γαλλικά. Το διάστημα είδα που εκεί που μιλούσα στα γαλλικά, με περισσότερο ενδιαφέρον, φωνάζαν συνθήματα, καταλαβαίναν στη γλώσσα τους. Είναι όπως να έρθει ένας ξένος και να σου μιλήσει ελληνικά και μάλιστα με καλά ελληνικά, να τα καταλαβαίνεις δηλαδή, ας πούμε, αλλιώς τον αισθάνεσαι, τον νιώθεις, καταλαβαίνεις τι σου λέει. Και όταν μετά πήγα στη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία της Βαστήλης, που ήταν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και με βάλα να μιλήσω. Προτίμησα, επειδή ήταν και πιο σύντομη εκεί η ομιλία, ήταν πολλοί κόσμος, ας πούμε, χαιρετισμός, μίλησα στα γαλλικά κατευθείαν. Έτσι ώστε να καταλάβει. Γιατί μέχρι να μεταφράζει ο άλλος περνάει χρόνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Πραγματικά ήταν χαρά μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Νομίζω ότι πρέπει να δείχνουμε και αυτή την πτυχή. Καλή δύναμη, υγεία σε όλους. Πολιτικών ηγετών. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Να είστε καλά. Καλή. Τι να πω, καλά αποτελέσματα. Καλούς αγώνες και καλά αποτελέσματα. Δυνατό κουκουέ για να είναι δυνατός ο λαός. Σας ευχαριστούμε πολύ.